Χρειαζόμαστε για την κάλυψη. Όχι. Αυτά ακριβώς έλεγα. Ό,τι μπορούμε, καλύπτουμε. Τι καλά κάνετε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συζητάμε σήμερα το προϋπολογισμό της δημοτικής επιχείρησης της ΔΕΚΕΙ, που κατ' εμέ είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιχείρηση, η οποία ασχολείται με την κοινωνική κρόνια, βοήθεια στο σπίτι, πολιτισμό, αθλητισμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντική και χρειαζόμενη. Βλέπω εδώ ότι προϋπολογίζουμε ένα ποσό, ένα 712 ως προϋπολογισμός. Και το παράδοξο είναι ότι προϋπολογίζουμε 817.000 χρέη προηγούμενων ετών. Τώρα είναι από 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Σημασία έχει ότι σήμερα που μιλάμε προϋπολογίζουμε το 47% χρέη. Αν αφαιρέσουμε τα 817 από τα 7.700, θα περισσέψει το μισό. Προϋπολογίζουμε δηλαδή για λειτουργία της επιχείρησης το 50%. Δηλαδή, παραδόθηκε σε εμάς μια επιχείρηση μη βιώσιμη. Φαίνεται από τα αποτελέσματα των εισαγωγισμών και δεν θέλει γνώσεις ειδικές να το καταλάβει. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και θέλω απάντηση από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Εάν πιστεύεις στις επιχειρήσεις, στη συνέχεια της επιχείρησης, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν χρέη 350.000 σε προμηθευτές, σε 182 πολίτες επαγγελματίες, οι οποίοι άλλοι είναι από το 17, άλλοι είναι από το 9, άλλοι είναι από το 10, άλλοι είναι από το 12, 13 και 14. Μας βρίσκουν στους δρόμους. Μας φωνάζουν, μας λένε χρόνια πολλά και μας λένε, ρε παιδιά, με χρωστάτε στη ΔΕΚΕ. Μας χρωστάτε εδώ. Από πότε? Από το 7. Από πότε? Από το 11. Τώρα, γιατί δεν πληρώθηκαν αυτές οι οφειλές, δεν αναγνωριστήκαν τότε? Υπάρχει δάνειο 149.000 από 8. Δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ και έφτασε 149. Υπάρχει το δάνειο 15.000 ευρώ. Το οποίο και αυτό δεν μπορεί να είναι ένα ευρώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, εγώ περιμένω μια απάντηση. Δηλαδή εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να μην τα πληρώσουμε τα παλιά, να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Η ασάφηση είναι. Με την καλή έννοια, δηλαδή ορισμένα πράγματα είναι λίγο φουσκωμένα. Να μιλήσω για να εξηγήσω. Δεν είναι φουσκωμένα, έχει ισολογισμού εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Να τα ψηφίσετε, αυτά είναι ισολογισμού. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως θα κάνετε διάλογο. Δεν κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Όταν θα έρθει η ώρα, θα τοποθετηθείς κύριε Βάιο και θα απαντήσεις κανονικά. Κύριε Βάιο, έχω την καρτέλα από την επιχείρηση με 31-12. Ρωτηθείς του υπολογιστή σας, τον έχετε δίπλα. 349.000 συμπρομηθευτές. Ακριβώς. Από πότε είναι? Μέχρι από το 7, από το 8, από το 9, από το 10, από το 11, από το 14. Θέλετε να σας πω πόσο είναι το 10. 287.000. Το 14 είναι 350. Και μην με επικαλείστε, βρήκαμε και βρήκαμε. 287 είναι το 10. 350 είναι το 14. Είναι ή δεν είναι? 50 δηλαδή, σε 4 χρόνια. Πόσο? 50. 50 είναι, 287 είναι, 350. 70. Ναι, δηλαδή δεν πληρώσατε τίποτα. 287 και προσθέσατε κι άλλα. Αυτό εδώ. Ότι δεν πληρώσατε τίποτα. Φυσικά. Δάνειο πληρώσατε. Γιατί? Να κάνουμε διάλογο τώρα. Κύριε Βράδυ, τοποθετηθείτε. Λέω ότι δεν πληρώσατε. Λέω σάβη. Με την καλή έννοια είπα. Ναι, τι σημαίνει τώρα. Αφήστε το διάλογο και τοποθετηθείτε. Είπατε κι άλλα εκτός του μικροφόνου. Μα θέλω. Ποια εγώ. Θέλω σπάνω. Συγχώρα. Κύριε Βάιο, θέλετε να τοποθετηθείτε. Να μιλήσω λίγο για τα όσα δεν πρέπει να πάρει.
Τζεκέι. Καταφέραμε μια αντίθεση που το ΙΚΑ με τρομερή πίεση. Καταφέραμε να μειώσουμε το ΙΚΑ στα 20.000 σύνολο 30.000. Θα αποπληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό, γι' αυτό δεν μας έφυγε καθόλου. Γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργούσε επιχείρηση. Δεν είχαμε έσοδα την πρώτη διετία όταν αναλάβουμε. Σχεδόν μηδαμινά ήταν τα έσοδα από πουθενά. Τα προγράμματα αργούσαν να έρθουν μετά από 8-9 μήνες, γι' αυτό ήταν και απλήρωτοι και οι υπάλληλοι. Συμφωνώ με την κυρία Τάκο ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώ της πληρωμής των υπαλλήλων. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε, δεν μπορούσαμε, δεν αφήνει ο νόμος για να το κάνουμε. Υπήρχαν πραγματικές δυσκολίες ώστε να λειτουργήσει η επιχείρηση, γι' αυτό αναγκαστήκαμε άπειρες φορές να λειτουργήσουμε όπως λειτουργήσαμε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα των αποτών. Όταν ερχόταν ένας υπάλληλος και έκλαιγε, δεν είχε ψωμί να φάει και μας παρακαλούσε μάλλον να του δώσουμε ένα ποσό για να επιβιώσει, να κάνω, λέγαμε όχι. Ή όταν δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν οι προφορικιακοί γιατί δεν τους πήγαιναν φαγητό, έπρεπε δηλαδή να μην τους πληρώσουμε, αναγκαστήκαμε και τους πληρώσαμε. Όσον αφορά κάτι τελευταίο, δεν το προσθέτω τώρα, το προσέχω εδώ στον προϋπολογισμό, στο μέσα στην κρίση, δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση για τη φιλαρμονική. Επειδή εγώ έδειξα και στα δικαστήρια, με πήγαν τη φιλαρμονική στα δικαστήρια, αθώθηκα και για το 10 που δεν ήμουν καν πρόεδρος ή αντιπρόεδρος και για το 11, και επειδή και τη φιλαρμονική, με όλο το σεβασμό που του έχω, δεν είχα καμιά σύμβαση με την ΔΚΕ, ούτε και όπως και άλλοι υπάλληλοι, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τους φιλαρμονικούς, αν θα λειτουργήσει η φιλαρμονική. Αν πληρώθηκαν, πώς πληρώνονται και αν έχει προβληθεί κάποια σύμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν έχουμε κανένα τίποτα εκεί, δικά σας πείτε. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαϊρό. Κύριε Βουσίδη. Θέλει κάποιος άλλος τον τελευταίο. Για τη φιλαρμονική δεν έχω από τίποτα, δεν φαίνεται πουθενά ότι υπάρχει σε εμάς. Εγώ πήγα στα δικαστήρια και τώρα αυτόθηκα. Επίσημα που έγραφα δεν φαίνεται ότι η φιλαρμονική σε εμάς ότι υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση. Έχουν κάποια, είναι γνωστό ότι έχουν απαιτήσεις, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν τελεσυνδικείς μια απόφαση δεν θεωρείται επειδή.